Ωραία, είναι 9:30 η ώρα, οπότε μπορεί να ξεκινήσει η ειδική διαδρόση συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 5056-2023 για συζήτηση και ενημέρωση στα παρακάτω θέματα. Πρώτο θέμα, συζήτηση για το στεγαστικό πρόβλημα του 26ου νηπιαγωγείου του Δήμου Ηλίου. Έχει κάνει το θέμα, το έχει φέρει στο Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αποστολόπουλε. Δεν υπάρχει στάδιο ερωτήσεων. Εδώ όχι. Τοποθέτηση και διαλογική κουβέντα. Δεν προβλέπεται. Κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα σας. Αναφορικά με το θέμα που έχει τεθεί για το 20ο, για το νηπιαγωγείο, για το 26ο νηπιαγωγείο Ηλίου, το 2019 προέκυψε η ανάγκη για τη μετεστέγασή του από την οδό Φαναρίου αριθμός 4 που στεγάζεται σήμερα για λόγω της υποχρεωτικής για την λόγω της υποχρεωτικής διετούς. Ακριβώς. Παρακαλώ να μην διακόπτετε τον ομιλητή, τον εισηγητή. Ακούγομαι. Λοιπόν, από το έτος 2019 και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του έτους 2019 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να γίνει η μετεγκατάστασή του σε έναν άλλον χώρο και συγκεκριμένα στον χώρο που βρίσκεται επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 2 και Μεθοδίου. Γίνανε όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας, η οποία προσδιορίσε τις προϋποθέσεις και τις ελλείψεις που θα έπρεπε να συμπληρωθούν στο συγκεκριμένο κτίριο για να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση του 26ου νηπιαγωγείου. Πλην όμως, από το έτος 2019 μέχρι και 31 Δεκάτου του 2023 δεν έγινε κάτι. Πέρα από αυτά τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν, δηλαδή τα έγγραφα για την συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και το πόρισμα που αυτή έβγαλε, δεν έχουμε τίποτε άλλο στα χέρια μας. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Ψάχνουμε να βρούμε έναν χώρο και αυτό σε συνάρτηση με τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν, που πραγματοποιούνται και θα ολοκληρωθούν. Βέβαια, αν υπάρχει κάποιος χώρος που μπορεί να προτείνει και κάποιος από εσάς, με δεδομένο ότι είναι και αυτό το συμβούλιο είναι μια συζήτηση και σίγουρα μόνο παραγωγική μπορεί να είναι, νομίζω ότι μπορούμε να την ακούσουμε. Πέρα από αυτά όμως τα έγγραφα δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. Δηλαδή από το 19 μέχρι το 23 δεν έχουμε καμία άλλη πληροφόρηση στο μεσοδιάστημα αυτό. Είναι ένα θέμα μεταξύ των άλλων που μας απασχολεί. Και νομίζω ότι σίγουρα θα προσπαθήσουμε να λυθεί σύντομα. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο. Τοποθετήσεις. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική που θα βοηθηθούμε. Παρακαλώ. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, από το 19 συγκροτήθηκε μια Επιτροπή Καταλληλότητας για να κρίνει την καταλληλότητα ενός άλλου κτηρίου που έχει ήδη βρεθεί.
Δηλαδή υπάρχει ένα κτίριο που έχει βρεθεί και απλά δεν έγινε τίποτα από τότε μέχρι σήμερα ή δεν υπάρχει καθόλου άλλο κτίριο? Σαν να κατάλαβα, μπορώ να κατάλαβα λάθος, ότι είχε βρεθεί κτίριο, συγκροτήθηκε επιτροπή που θα έκρινε την καταλληλότητά του, αλλά δεν προχώρησαν τα παραπέρα βήματα. Πολύ σωστά. Έχει ανοίξει το μικρόφωνο. Πολύ σωστά καταλάβατε. Υπήρχε συγκεκριμένος χώρος, επαναλαμβάνω, ο χώρος επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 2 και Μεθοδίου, όπου εκεί επρόκειτο να μετεστεγαστεί, ο οποίος αποτελείται ή αποτελείτο τουλάχιστον, σύμφωνα με το έγγραφο του από 7/6/2019 εγγράφου, τόσο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και με τα μεταγενέστερα έγγραφα σε σύντομο χρονικά διάστημα, δηλαδή μέχρι και τα τέλη Ιουλίου του έτους 2019, επρόκειτο για έναν χώρο ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Όμως και πολύ σωστά πάλι επαναλαμβάνω, καταλάβατε ότι από το 19 μέχρι το 23 και παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Καταλληλότητας συγκροτήθηκε και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες οδηγίες για το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί για να μετεγκατασταθεί τελικά, δεν προχώρησε. Δεν έχω κάτι επίσημο προκειμένου να το δώσω στο σώμα προς πληροφόρηση ως στοιχείο. Ό,τι έρευνα υπάρχει βέβαια σύμφωνα με τα έγγραφα. Ωραία, ευχαριστούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Τοποθετήσεις, κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Σταματόπουλος, ο κύριος Γαλούνης, ο κύριος Φερεντίνος. Έχετε ζητήσει το λόγο, κύριε Ζανέτο. Και ο κύριος Ζανέτος. Ο κύριος Ζανέτος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήθελα να πω για την διαδικασία αυτή τη σημερινή που συζητάμε. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνω αυτό στο θέμα επειδή δεν μου δόθηκε ο λόγος προημερησίας διατάξεως. Εγώ διαβάζοντας τον νόμο, το σχετικό που ορίζει τα ζητήματα της συνεδρίασης για τη λογοδοσία, ερμηνεύω ότι μπορεί να υπάρχει και διαδικασία ερωτήσεων. Ωστόσο όμως θα ήθελα πολύ περισσότερο να πω ότι η επιλογή των θεμάτων, όπως έγινε στο προηγούμενο συμβούλιο με μόνη την απόφαση του Προέδρου να μην ενταχθούν θέματα, δεν έχει σημασία που εμείς δεν βάλαμε τα θέματα αυτά, εξηγήσαμε για ποιο λόγο δεν τα βάλαμε και θα σας ξαναπώ για ποιο λόγο δεν βάλαμε θέματα και σε αυτή την ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, το ένα που είχα να πω είναι ότι δεν μπορεί μονομερός ο Πρόεδρος να βγάζει τα θέματα. Εξάλλου αυτό αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι στην σημερινή ημερήσια διάταξη θέμα το οποίο δεν μπήκε στην προηγούμενη το βλέπουμε στην ημερήσια διάταξη τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να διευθετηθούν για την σωστή λειτουργία της διαδικασίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λογοδοσίας. Και το άλλο ζήτημα επίσης, μα ζητάτε θέματα 8 μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η σχετική διάταξη μιλάει για 3 ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν γιατί γίνεται αυτό και μπαίνω στο θέμα τώρα για τη στέγη. Αυτοί θα μιλήσουν οι συνάδελφοι της παράταξής μου γι' αυτό το θέμα. Εγώ ήθελα να σας πω, επειδή επαναλαμβάνω βρισκόμαστε στο ζήτημα της σχολικής στέγης, για το γυμνάσιο, το πειραματικό γυμνάσιο,
που... Κύριε Ζενέτο, θα σας διακόψω. Παρακαλώ. Είστε εκτός θέματος από την αρχή. Πώς είναι, έξι, για, θα σας απαντήσω. Για σχολική στέγη μιλάμε. Μπορώ λίγο να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω με λίγο, και γιατί θα δείτε εκτός θέματος. Λοιπόν. Έχει ξεκινήσει, έχει κάνει εισήγηση για το 26ο νηπιαγωγείο, ο αντιδήμαρχος. Μα γιατί... Έχει κάνει διευκρινιστική ερώτηση. Γιατί το γιατί, κάνετε, κύριε συνάδελφε, γιατί το κάνετε αυτό. Μιλάτε ήδη 5 λεπτά και είστε εκτός θέματος. Εγώ δεν μιλάω προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, κάποιου. Μείνετε στο 24ο νηπιαγωγείο. Λοιπόν, θεωρώ ότι κάνω μία παρέμβαση η οποία είναι δημιουργική. Θεωρώ. Εάν δεν είναι, καταχωρήστε τα στα μη δημιουργικά, στις μη δημιουργικές προτάσεις. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι για το πειραματικό γυμνάσιο, για το πρότυπο, με συγχωρείτε. Για το πρότυπο γυμνάσιο, λοιπόν, έχω να πω τα εξής. Εάν δεν το ξέρετε, μπορείτε να το πληροφορηθείτε, πιστεύω ότι το γνωρίζετε αυτό. Ολοκληρώνεται το κτίριο του 8ου σχολείου, εντός του αυλίου χώρου του 3ου λυκείου, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο και αυτό. Ήταν, λοιπόν, στις δικές μας προθέσεις. Αυτό βεβαίως θα ερχόταν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να πάρει έγκριση, αλλά δεν είχε οριμάσει. Να μετακινηθεί προσωρινά το πρότυπο γυμνάσιο στο καινούριο κτίριο που είναι δίπλα-δίπλα από το λύκειο, από το πρότυπο λύκειο, να λειτουργήσει το 8ο για ένα διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί το κτίριο του πρότυπου γυμνασίου. Άρα, λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο βάζω και ως πρόταση για να το δείτε, γιατί είναι μια ρεαλιστική λύση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πού θα στεγαστεί το σχολείο στο διάστημα που θα γίνεται η κατασκευή. Όσον αφορά τώρα τις μελέτες, έχω να σας πω ότι όταν ολοκληρώσαμε τη μελέτη του 8ου γυμνασίου και την παρουσιάσαμε στην ΚΤΥΠ, κύριε Ζενέτο, πραγματικά σας άκουσα με προσοχή. Είστε εκτός θέματος. Δηλαδή, για όνομα του Θεού πλέον. Λοιπόν. Μα μου λέτε ότι είμαι εριστικός. Εδώ έχουν έρθει και γονείς από το 26ο νηπιαγωγείο για να ενημερωθούν για το θέμα που έχει θέσει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ειδική συνεδρίαση που είναι η λογοδοσία. Δεν επιτρέπει το Υπουργείο ούτε όλα αυτά που με κατηγορήσατε. Γιατί εγώ αποφασίζω τι βάζω και τι βγάζω. Όλα τα θέματα, ακριβώς επειδή είναι μια νέα θεσμοθετημένη ιστορία αυτό το Συμβούλιο Λογοδοσίας, είναι σε απευθείας συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι να κάνουμε, πότε να βγάλουμε την πρόσκληση, τι θέματα να βάλουμε, έχουμε δεχτεί αυτά τα θέματα, ούτε εμπειρία πουλάω στο Υπουργείο, ούτε τίποτα. Ρωτάω, μαθαίνω και ακολουθώ τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σας διέκοψα γιατί είστε εκτός θέματος. Έχει ήδη, λέω, γίνει εισήγηση για το 26ο νηπιαγωγείο. Έχει γίνει διευκρινιστική ερώτηση από τον συνάδελφο τον κύριο Σταματόπουλο. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Φερεντίνος και ο κύριος Σταματόπουλος. Θέλετε να προσθέσετε κάτι στο 26ο νηπιαγωγείο, κύριε συνάδελφε? Δεν πειράζει. Τι να πειράξει τώρα, ήμαρτον. Κύριε Σταματόπουλε. Λοιπόν, θέσαμε το θέμα αυτό. Αρχικά να πω ότι όντως εδώ στο Συμβούλιο έχουν έρθει και εκπαιδευτικοί και γονείς από το νηπιαγωγείο αυτό. Εμάς η γνώμη μας είναι, ενημέρωσα και τον Πρόεδρο νωρίτερα, είναι ότι καλό θα ήταν κάποιος εκπρόσωπός τους να πάρει το λόγο. Μου είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι δεν επιτρέπεται στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Δεκτό, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μία off the record παράκαμψη. Κύριε συνάδελφε, να διακόψω και εσάς. Δεν είναι με δική μου απόφαση. Μιλήσαμε το πρωί στο τηλέφωνο. Ναι. Πήρε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο, ρώτησε. Ρώτησα κι εγώ. Όχι, λένε, καταγράφονται στα πρακτικά. Και σας πρότεινα, πείτε στους γονείς να έρθουν στο πρωί ημερησίας, που εκεί μπορούν να θέσουν ερωτήματα, αλίμονο. Λοιπόν, αλλά να δέχομαι κατηγορίες ότι είμαι εριστικός, ότι αποφασίζω εγώ την μπαίνει και την βγαίνει, δεν τα δέχομαι από κανέναν. Παρακαλώ, συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Εγώ μίλησα για τρεις μέρες. Παρακαλώ για πάρα μέρες πολύ, που γράφει, κύριε συνάδελφε, κλείστε μου το μικρόφωνο. Εμένα, δεν σας παρακαλώ δεν πάρα κάνω. Πολύ. Γράφει τρεις μέρες πριν μικρόφωνο. Τη συνεδρίαση. Εντάξει. Του Δημοτικού Συμβουλίου και πότε θα, βγει πρόσκληση. Θα δίνουμε τα θέματα. Και, πότε και τα ζητάτε πρόσκληση. 8 ημέρες πριν. Καλώς. Και ρωτάω γιατί. Σας απάντησα. Αν δεν σας καλύπτει απάντηση, τι να μου απαντήσετε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τι να διαβάσατε, τι να μου απαντήσετε. Όχι, δεν έχω μάθει ακόμα να διαβάζω. Γιατί να μου απαντήσετε. Κάντε ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, σας επαναλαμβάνω. Είστε και εκτός θέματος και διακόπτετε το Δημοτικό Συμβούλιο συνέχεια.
Αυτό είναι αγένεια. Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, επί της ουσίας... Αυτό να σας το επιστρέψω. Λοιπόν, επί της... Επιστρέφω, λοιπόν. Μπορώ να έχω το λόγο να μιλήσουμε επί της ουσίας. Λοιπόν, σταματήστε λιγάκι να μιλήσουμε επί της ουσίας για το 29ο νηπιαγωγείο που βάλαμε το θέμα. Υπάρχει λοιπόν το θέμα με το κτίριο και εγώ προσωπικά επισκέφθηκα το νηπιαγωγείο. Εντάξει, από νωρίτερα ήταν γνωστή, είναι γνωστή η κατάσταση. Επισκέφθηκα λοιπόν το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το νηπιαγωγείο. Ένα κτίριο που είναι ακατάλληλο, είναι κατά γενική ομολογία. Ένα ζήτημα που είναι γνωστό, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο στεγάζεται σε ένα ακατάλληλο κτίριο, είναι γνωστό και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και στην τωρινή, με την έννοια ότι έχει γίνει συνάντηση με το Σωματείο των Εκπαιδευτικών το Γλινό, με την κυρία Δήμαρχο έχει υπάρξει ενημέρωση. Άρα είναι γνωστό το θέμα. Είναι λοιπόν ακατάλληλο γιατί έχει πάνω από 40 παιδιά, τα οποία είναι πολύ πιθανό του χρόνου να αυξηθούν. Το προάβλιο είναι σαν ένα γκαράζ αυτοκινήτου, τόσο είναι το μέγεθός του. Σκουντουφλάει το ένα παιδί πάνω στο άλλο και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορεί να υπάρξει παιδαγωγική διαδικασία σε τέτοιες συνθήκες. Εκτός των άλλων, λέω, γιατί δεν θέλω να κάνω αναλυτική περιγραφή κάθε γωνίας του συγκεκριμένου σχολείου. Και οι αίθουσες είναι μικρές και συνολικά το κτίριο είναι ακατάλληλο. Δεν είναι το μοναδικό νηπιαγωγείο στο Ήλιον που έχει θέματα στεγαστικά. Έχω ξαναφέρει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλά παραδείγματα στέγασης νηπιαγωγείων που είτε στεγάζονται σε αίθουσες προκάτ είτε μέσα σε άλλα σχολεία. Είναι το πρόβλημα πολύ μεγάλο. Όμως το συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο συζητάμε είναι κάτι, αν θέλετε, ξεχωριστό, εξαιρετικό. Παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που υπάρχει εκεί. Πρέπει να δοθεί λύση. Εγώ δεν γνώριζα και από μια άποψη επιβεβαιώνει την επιλογή μας να το φέρουμε σαν θέμα. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει μια πρόταση ή μια σκέψη για ένα συγκεκριμένο χώρο, η οποία δεν προχώρησε για τον α ή β λόγο. Πρέπει να βρεθεί λύση, πρέπει να βρεθεί άλλο κτίριο. Αν υπάρχει αυτό το κτίριο, τον οποίο αναφέρεται η κυρία Αντιδήμαρχε, διαθέσιμο, είναι μια λύση η οποία πρέπει να τρέξει. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να σκεφτούμε άλλες λύσεις. Δεν ξέρω αν μία από τις λύσεις που θα μπορούσε να υλοποιηθεί είναι, λέω αν δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό για το οποίο είπατε, αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα τμήμα του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν εδώ διάφορες δυσκολίες όσον αφορά το χαρακτηρισμό του χώρου ή κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να εξετάσουμε αν μπορεί να παρακαμφθεί, να ξεπεραστεί με κάποιο τρόπο, παίρνοντας υπόψη ότι το αθλητικό κέντρο είναι ένας μεγάλος χώρος που ίσως μπορούσε να λύσει το πρόβλημα με τον νηπιαγωγείο αυτό. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν είναι να πάει σε ένα άλλο κτίριο, δεν μπορεί να πάει στον Άγιο Νικόλα, δεν μπορεί να πάει στη Ζωδόχο Πηγή, πρέπει να παραμείνει σε εκείνη την περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί λύση. Εμείς το φέραμε σαν θέμα και για να αναδειχθεί και για να πιέσουμε, αν θέλετε, από μια άποψη. Στο ζήτημα αυτό, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί. Και λέω, αν υπάρχει αυτή η λύση, πρέπει να τρέξει και αν για κάποιο λόγο έχει σταματήσει, έχει μπλοκαριστεί, ή αν δεν γίνεται εκεί, να βρεθεί ένας άλλος. Κάνω μια πρόταση, ξέροντας τις δυσκολίες που έχει, αλλά ζητείτε καμιά φορά και από τους εκπαιδευτικούς ή από τους γονείς να βρουν μια λύση. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι ζητήσατε εσείς τώρα. Γενικά, λέει, ας πούμε, ζητάς, πολλές φορές έχουμε έρθει στη διαδικασία γονείς ή εκπαιδευτικοί να λένε ότι θέλουμε ένα άλλο κτίριο. Και πολλές φορές η απάντηση είναι, βρείτε κάτι, προτείνετε μας και το βλέπουμε. Δεν είναι και αρμόδιο τώρα να ψάχνουν τις αγγελίες οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να βρουν και να κάνουν γύρα στα ενοικιάζεται. Λέω λοιπόν, πρέπει να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει σε μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη, γιατί αυξάνονται και τα παιδιά. Και πρέπει να δοθεί μια λύση. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Ευχαριστώ. Κύριε Φερεντίνο. Επί της διαδικασίας. Κύριε συνάδελφε. Συγγνώμη, επί της διαδικασίας. Συζητάμε, ακούστε λίγα. Ναι. Είμαστε μέσα στη συζήτηση του θέματος. Ποια διαδικασία, να ακούσω. Να τα ακούσω. Τι δεν έχω κάνει σωστά, άντε να ακούσουμε. Ναι, ακούστε λίγο. Δεν...
Εγώ το ανοίγω, αλλά κλείνει. Εγώ άλλο θέλω να πω. Εγώ δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω αυτό που είπατε ότι γραμματέας πήρε το Υπουργείο, εσείς πήρατε το Υπουργείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Ότι η απάντηση είναι σωστή. Το σωστό θα ήταν, έτσι, γιατί πολλές φορές δίνουν απαντήσεις που είναι λαθασμένες και τις βλέπουμε στην πράξη που γίνονται διευκρινιστικές, που υπάρχουν. Το σωστό ποιο θα ήταν? Να το δει η νομική υπηρεσία του Δήμου και να κάνει ερώτημα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος που λέει για τις 10 μέρες και για τις 3 μέρες. Στο τέλος φτάνει και λέει για τις 3 μέρες να δώσουμε τα θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η ερώτηση, ώστε να μην υπάρξουν παρόμοια προβλήματα. Και όσον αφορά την διαδικασία, είναι ακριβώς, αν αφαιρέσετε τις ψηφοφορίες και τα λοιπά και τις απαρτίες, τα υπόλοιπα είναι όπως είναι και τα υπόλοιπα θέματα να γίνουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Δεν αποκλείονται. Ολοκληρώστε, κύριε Σάντα. Ευχαριστώ αυτό. Λοιπόν, άλλο. Ακούστε λίγο προσεκτικά τώρα κι εσείς. Οι τρεις μέρες που λέει μέσα η εγκύκλιος, ζητώ συγγνώμη από τους γονείς, είναι ένα διαδικαστικό θέμα, πρέπει να δώσω εξήγηση. Και από τους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλους. Οι τρεις μέρες λοιπόν έχουν μία, η μέρα που γίνεται το Συμβούλιο Λογοδοσίας δεν προσμετράται. Η μέρα που φεύγει η πρόσκληση δεν προσμετράται. Άρα φτάνουμε στις 5 μέρες. Αυτά δεν τα γράφει ούτε για την πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης. Λοιπόν, η εγκύκλιος, μου τη δίνεις λίγο σε παρακαλώ, κυρία Σταμούλη, δώστε μου την εγκύκλιο. Θα τη διαβάσω. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει 10 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβούλου για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων. Εάν πάνε τρεις μέρες πριν, όπως λέτε εσείς, όπως το έχετε κατανοήσει μάλλον εσείς, δεν προλαβαίνει. Ναι, αλλά σας εξηγώ όμως τώρα, γιατί αυτά ρωτάμε, τα ρωτάμε στο Υπουργείο, σας λέω. Θα τα πάρουμε και εγγράφως να σας τα δείξουμε. Μα σας απαντάω όμως παράλληλα. Πρέπει όμως να τρέχουν και οι διαδικασίες. Δηλαδή, γιατί να μην κάνουμε άλλη συμβούλιο λογοδοσίας. Και επίσης, είπατε τώρα, ας πούμε εκείνο ή το άλλο. Δεν υπάρχει ας πούμε. Αφού σου λέει δεν χρειάζεται απαρτία. Δεν προβλέπεται η πρώην ημερησίας. Δεν χρειάζεται να είναι δηλαδή μπορεί να γίνει κουβέντα με ένα άτομο. Δεν τον έχω κάνει εγώ τον νόμο. Ούτε με ένα μπορεί να μην με βρίσκει σύμφωνο. Εγώ οφείλω όμως να υπακούσω στον νόμο και να τον εφαρμόσω. Τελεία και παύλα. Μα τις έκανα τις ερωτήσεις σας λέω. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά σας απάντησα. Έχω απαντήσει και την προηγούμενη φορά και το ξαναπαντάω ξανά. Ωραία. Μα δεν τα λέω μόνος μου. Ούτε αποφασίζω εγώ τι μπαίνει, τι βγαίνει, πότε θα φέρετε τα θέματα ή δεν θα τα. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Σταματόπουλο, ολοκληρώσατε. Κύριε Φερεντίνο. Λοιπόν, επί της ουσίας σχετικά με το θέμα που συζητάμε. Το 2019 όντως είχε βρεθεί ένας χώρος από εμάς και από την υπηρεσία. Όπως ξέρετε, πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο συγκεκριμένος χώρος λοιπόν είχε πολυοδομικές εκκρεμότητες. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε η στέγαση με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου στο συγκεκριμένο κτίσμα. Από το 2019 και μετά προφανώς και δεν υπήρχε κάτι καινούριο. Γιατί προφανώς δεν γεννήθηκε κάποιο καινούριο κτίριο εκεί. Ενώ μπορεί να λειτουργήσει ένα χώρο ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή αυτές τις ατέλειες, όταν πηγαίνει σε ένα καινούριο κτίριο πρέπει να εφαρμόσει το ΦΕΚ και να είσαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν γίνεται όμως κάθε φορά σε κάθε τοποθέτηση συναδέλφων να δημιουργούνται στρεβλώσεις. Τι εννοώ? Και τώρα, επειδή πρέπει να μετεγκατασταθεί ο χώρος σε ένα πολύ μικρό κύκλο, δεν μπορεί να πάει όπως είπαμε ούτε σε ένα γενικό, αλλά ούτε να πάει στο Ρίμινι. Επειδή όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια και είναι δύσκολο να δημιουργηθούν κτίρια τέτοιων προδιαγραφών, ενδεχομένως θα πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη λύση. Αυτή θα τη βρείτε εσείς. Δεν γίνεται να λέμε όμως ότι από το 19 μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, επειδή προφανώς υπονοείται κάποιος ότι υπήρχε μια, ξέρω εγώ, αδράνεια. Δεν υπήρχε, ήταν αντικειμενικός λόγος που δεν μπορούσε να βρεθεί το κτίριο. Είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσετε και εσείς ενδεχομένως. Αυτό. Εγώ το λόγο. Θέλω και εγώ το λοιπόν, λόγο. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Κλείστε το μικρόφωνο, κύριε συνάδελφε. Περιμένετε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, οι ομιλητές εγγράφονται από την αρχή, σηκώνουν το χέρι. Λοιπόν, κύριε Γαλούνη. Καλησπέρα και πάλι. Επειδή γνωριζόμαστε και πίσω είναι πολλοί γονείς οι οποίοι με ξέρουν αρκετά καλά, να θυμίσω ότι είμαι 39 χρόνια εκπαιδευτικός, 20 διευθυντής και 10 σχεδόν ήμουν υπεύθυνος παιδείας για την πρωτοβάθμια,
Σχολική Επιτροπή, άρα και για το 26 νηπιαγωγείο. 10 ολόκληρα χρόνια απευθύνουμε προς τον κύριο Αντιδήμαρχο που ή δεν τα διαβάζει καλά ή τα λέει μισά. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Επί 10 ολόκληρα χρόνια η εντολή που είχα πάρει από τον κύριο Δήμαρχο ήταν: κάνε τα αδύνατα δυνατά και βρες κάποιο χώρο μεταστέγασης του 26 νηπιαγωγείου, γιατί δεχόμαστε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα. Άσχετα αν κάναμε πολλές προσπάθειες να καλυτερεύσουμε λίγο τις συνθήκες και μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι προϊστάμενοι του νηπιαγωγείου και οι γονείς όλα αυτά τα χρόνια. Όμως δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρο. Κάποια στιγμή λοιπόν βρέθηκε ο χώρος το 2019 απέναντι από την εκκλησία. Να πληροφορήσω λοιπόν τον κύριο Αντιδήμαρχο ότι ο χώρος εκείνος είχε, ιδιωτικό νηπιαγωγείο και όταν απελευθερώθηκε ψάξαμε απεγνωσμένα και βρήκαμε το χώρο αυτόν. Την ίδια στιγμή λοιπόν κινήθηκαν διαδικασίες, ήρθαν όλοι οι υπεύθυνοι φορείς, διευθύντης εκπαίδευσης, τράπεζα, δήμος, μηχανική. Είδαμε τα προβλήματα που είχαν στο χώρο, καταγράφτηκαν οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, συμφωνήσαμε απολύτως και εκείνο που έπρεπε μόνο να γίνει είναι η κυρία που ήταν ιδιοκτήτης να φέρει την άδεια του ακινήτου. Δυστυχώς όμως υπήρχαν, όπως είπε και ο πρώην αντιδήμαρχος, παραλήψεις και διάφορα θέματα πολύ πολύ σοβαρά που δεν μπορούσαμε εμείς να νοικιάσουμε αυτό το χώρο και γι' αυτό ακριβώς σταμάτησε η διαδικασία. Από εκεί και πέρα ξαναψάξαμε μέχρι και πέρυσι και ψάξτε κι εσείς. Γι' αυτό είπα στο προηγούμενο συμβούλιο, αν μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα του 26 θα είναι ευχής έργο μέσα στη θητεία. Δεν υπάρχουν χώροι, συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή. Μακάρι αύριο το πρωί να εκενωθεί το μισό σχολείο το δικό μου που είμαστε δίπλα και να στεγαστεί εκεί, να πάρει 2-3 αίθουσες. Το καταλαβαίνουμε. Όμως μην ρίχνουμε ευθύνη, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι από το 19 δεν κάναμε τίποτε και με παρθενογέννηση το 19 μάθαμε για το 26 νηπιαγωγείο. Το θεωρώ δηλαδή, άμα τι άλλο, απαράδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Αποστολόπουλος. Κάνω ανάγνωση στο πρακτικό αναγκαιότητας και καταλληλότητας χρήσης ακινήτου για τη στέγαση του 26ου νηπιαγωγείου Ηλίου με ημερομηνία 16 Εβδόμου 2019. Αποφασίστηκε ομόφωνα ως κατάλληλο για τη στέγαση του 26ου νηπιαγωγείου Ηλίου το ισόγειο της τριώροφης κατοικίας ιδιοκτησίας ΤΑΔΕ επί των οδών Κοιμήσεως Θεοτόκου 2 και Μεθοδίου στην Παλατιανή του Δήμου Ηλίου. Αυτό βλέπω. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Επιτρέψτε μου. Μην διακόπτετε. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Μην διακόπτετε. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Το θέμα εδώ δεν είναι τι γίνεται ποιος με ποιον. Νομίζω από την σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχουν τεθεί τέτοια θέματα. Απορώ δηλαδή γιατί βάζετε τέτοια θέματα. Εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το σχολείο. Και όχι μόνο με αυτό το σχολείο, με όλα τα σχολεία. Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ και που ανοίγει και μία κουβέντα ο κύριος Σταματόπουλος με το θέμα που φέρνει για το τι θα κάνουμε. Υπάρχει ανοιχτή συζήτηση καθημερινά. Με αφορμή βέβαια το σημερινό που έρχεται ως συμβούλιο μπορεί να υποθούν και πιο τυπικά κάποια πράγματα. Όμως επιμένουμε ότι υπάρχει ιεράρχηση των θεμάτων και συγκεκριμένα και για το 26ο νηπιαγωγείου του Δήμου Ηλίου. Οι αποφάσεις έχουν σταματήσει το έτος 2019 παρά το γεγονός ότι υπήρχε ομόφωνη απόφαση για τη μετεγκατάστασή του και καταλληλότητα. Γι' αυτό υπήρχε και απόφαση ομόφωνη. Τώρα, από το 19 μέχρι 31 Δωδεκάτου του 23 δεν έγινε κάτι, αυτό λυπάμαι, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ και δεν έχω και κάποιο έγγραφο. Εάν εσείς ή οποιοδήποτε έχει κάποιο έγγραφο πέρα από αυτά που διαθέτουμε εμείς, παρακαλώ πολύ να το προσκομίσει.
Ωστόσο, το θέμα και που πολύ σωστά ως συζήτηση και έτσι όπως αναπτύσσεται η συζήτηση είναι παραγωγική και με την παρουσία των γονέων και των λοιπόν προσώπων που με οποιαδήποτε ιδιότητα παρευρίσκονται σήμερα εδώ, είναι να γίνεται μια παραγωγική συζήτηση. Η ιεράρχηση των προβλημάτων και συγκεκριμένα και για το 26ο νηπιαγωγείο φαίνεται και μέσα από τη συζήτηση. Συζητάμε για το 26ο νηπιαγωγείο. Ο κύριος Σταματόπουλος αναφέρει και θέτει θέματα και επιτρέψτε μου, μπαίνουμε σε μία διαδικασία να συζητήσουμε αν είναι 3 ή αν είναι 8 ημέρες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μομφή προς κανέναν και ειδικά από εμένα και νομίζω και από κανέναν από εδώ. Αλλά αυτό λένε τα έγγραφα. Τέθηκε το θέμα στο Συμβούλιο με το ερώτημα που έγινε. Φέρνουμε λοιπόν τα έγγραφα και φέρνουμε και την επιθυμία και τη βούληση αλλά και την καθημερινή ενασχόληση μεταξύ άλλων και για αυτό το θέμα για την ανέβρεση ενός πραγματικά αξιοπρεπούς χώρου για την στέγαση και την φύτιση των νηπίων. Γιατί αρχή της σημερινής δημοτικής αρχής είναι τι, όλα τα παιδιά στο Δήμο μας, όλοι οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες, αν είναι δυνατόν να απολαμβάνουν εξίσου το ίδιο καλό περιβάλλον και αξιοπρεπές και ασφαλές περιβάλλον. Αυτό. Ωραία. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο να προσκομίσει το έγγραφο στο Προεδρείο, έτσι ώστε να το ζητήσουν οι γονείς για την καταλληλότητα. Βεβαίως. Παρακαλώ προσκομίστε το στη γραμματεία. Πάμε σε δευτερολογίες. Δικαιούνται οι επικεφαλείς των συνδυασμών. Λοιπόν, κύριε Σταματόπουλε. Λοιπόν. Κύριε Ζενέτο. Λοιπόν, το θέμα του 26ου νηπιαγωγείου περιγράφηκε, είναι γνωστό σε όλους, πολύ περισσότερο στους γονείς που κάνουν χρήση για τα παιδιά τους. Ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Το τι έκανε ή δεν έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, οι προσπάθειες που έκανε, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να μας πείτε τι κάνατε μέχρι σήμερα για να λύσετε αυτό το πρόβλημα και τι θα κάνετε προκειμένου να επιληθεί και να μπουν τα παιδιά σε ένα κτίριο που να τους αξίζει. Κύριε Σταματόπουλε. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και ένα διατάφτα και πρέπει να είμαστε σαφείς, συγκεκριμένοι, σοβαροί πάνω στο ζήτημα αυτό. Πρώτον, έχει σημασία τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι απαράδεκτο να λέγεται ότι δεν έχει σημασία. Δεύτερον, χρειάζεται μια μεγαλύτερη. Μην το παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, κύριε Αντιδήμαρχε, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, γιατί οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν δεχτεί αρκετές είτε υποσχέσεις, είτε κοροϊδία, είτε οτιδήποτε, είτε ψευτικές ελπίδες, είτε το οτιδήποτε, και δεν μπορούν να δεχτούν άλλες. Δηλαδή, αν υπάρχουν, όπως ακούστηκε στο Συμβούλιο, όντως πολεοδομικά ζητήματα στο χώρο που είχε βρεθεί το 2019, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Μπορεί η Επιτροπή Καταλληλότητας να έκρινε κατάλληλο το χώρο, τον καινούριο που είπατε, αλλά αν υπάρχουν τέτοια θέματα, όπως είπε ο κ. Φερεντίνος, είναι ένα επαρκτό πρόβλημα. Δεν πάμε να το κρύβουμε. Να μιλάμε δηλαδή σε ένα διατάφτα πια. Υπάρχει λοιπόν ένα κτίριο. Αν υπάρχουν πολεοδομικά θέματα, να πούμε υπάρχουν πολεοδομικά θέματα. Δεν λύνονται, πάει, το ξεχνάμε. Λοιπόν, αν είναι έτσι, κοιτάμε για άλλο χώρο. Αν δεν είναι έτσι, και λέει ψέματα για παράδειγμα ο κύριος Φερεντίνος, πάμε για αυτό το χώρο. Αν λοιπόν λέω εγώ ότι όντως υπάρχουν πολεοδομικά θέματα, τα οποία πρέπει να λύσει πάση θυσία ο ιδιοκτήτης και δεν μπορεί να επέμβει ο Δήμος,
Πρέπει να σκεφτούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Εγώ έκανα μια πρόταση. Πείτε μου, Σταματόπουλε, αυτό που λες είναι βλακίες. Γιατί ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος αθλητικός και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση. Δεκτό. Πείτε μου όμως. Μπορεί να είναι άστοχη η πρόταση. Για να μιλήσουμε σε ένα διατάφτα και συγκεκριμένα, ποια μπορεί να είναι η λύση που μπορεί να βρεθεί. Γιατί δεν μπορεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο Ηλίου τελικά να καταλήξει στο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν νομίζω ότι τιμάει κανέναν. Λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ λέω ότι πρέπει να το σκεφτούμε συγκεκριμένα. Μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη Δημοτική Αρχή κάποια σκέψη. Ας το πει, δεν έχω. Να γίνει διαβούλευση, να γίνει συζήτηση, να γίνει ψάξιμο, να γίνει προσπάθεια. Γιατί μόνο αυτός είναι ο δρόμος. Αυτά. Ωραία. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχει στήσει το λόγο η Δήμαρχος. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο πρακτικό αναγκαιότητες, λοιπόν, για το οποίο γίνεται λόγος, αν και όλο το ιστορικό εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και εμείς το αντιμετωπίζουμε τους 4 μήνες ως Δημοτική Αρχή, να σας πω ότι πράγματι η Επιτροπή κρίνει το κτίριο κατάλληλο το 2019 με παρεμβάσεις και επεμβάσεις και όχι πολεοδομικές αδυναμίες. Τουλάχιστον δεν περιγράφονται στον κλειστό αριθμό 13. Δώστε το λόγο μετά για να σας εξηγήσω. Ρωτήθηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω, ρώτησα να μάθω πάντως. Ρωτήθηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι σας προβλημάτιζε κάποιο από αυτά και προφανώς δεν ήταν η προτεραιότητά σας. Και το λέω ότι δεν ήταν η προτεραιότητά σας, γιατί ήταν περίοδο COVID-19-23 και θα μπορούσατε να επενδύσετε κάποιο μικρό ποσό, ώστε τέλος πάντων να δαπανηθεί για το συγκεκριμένο κτίριο. Ενδεικτικά υπάρχει το πρακτικό στο Προεδρείο. Είναι ενοποίηση χώρων, ένας χώρος υγιεινής, μια τραπεζαρία, βεσέ νηπίων, δηλαδή τροποποίηση του υπάρχοντος κτιρίου, προκειμένου να είναι σύνομο με τις προδιαγραφές του νηπιαγωγείου και όπως προβλέπεται από το κτηριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται πολεοδομικό ζήτημα, σας λέω και πάλι, αλλά και πάλι όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, είναι κάτι που αφορά στο 19, ότι ακόμα και σήμερα να θέλαμε να το ξεκινήσουμε, είναι κάτι το οποίο έχει λήξει το 2019 και εμείς το εξής πρέπει να δούμε και να αναζητήσουμε άλλες λύσεις, τις οποίες τις έχουμε κάνει ήδη και είμαι έτοιμη να σας πω τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, έχουμε αναζητήσει γύρω-γύρω να νοικιάσουμε προσωρινά προκειμένου να βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Έχουμε αναζητήσει, κύριε συνάδελφε, στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής, όμως είναι χαρακτηρισμένος ο χώρος ως αθλητικός χώρος και το αθλητικό ισοζύγιο δεν επιτρέπει αλλαγή χρήσης. Επιπλέον, λείπει και η άδεια του χώρου, του αθλητικού χώρου. Δεν είναι αδειοδοτημένος αθλητικός χώρος, έτσι για να έχουμε όλο το πλάνο. Και επίσης έχει διερευνηθεί και ο χώρος που φιλοξενείται το Χαμόγελο του Παιδιού στην πλατεία που είναι στην Ελένη, στην Καπαδοκία. Στην Ελένη, ναι. Λοιπόν, έχουν γίνει λοιπόν, έχει επισκεφτεί κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας τόσο ιδιώτες όσο και χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση ο Δήμος. Μας απασχολεί πραγματικά. Σκύβουμε και στο συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως έχουμε ασχοληθεί και με το πρότυπο γυμνάσιο και αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας, ελπίζοντας ότι σύντομα θα βρούμε μία λύση και τρέφουμε την ίδια ακριβώς αγωνία και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί και ως αιρετοί για το συγκεκριμένο κτίριο. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι ενημέρωση από την κυρία Δήμαρχος, μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, για τις προθέσεις και το σχεδιασμό που υπάρχει από τη νέα διοίκηση του Φορέα για την αναβάθμιση του πάρκου. Η Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, και αφού ρωτήσαμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρόπο που, τέλος πάντων, για τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα, ο τρόπος ο οποίος ετέθη από τη στιγμή που μετέχω ως μέλος στο ΔΣ ή ομιλούσα με αναπληρώτρια την κυρία Κρεβατά Μαρία,
Να σας πω λοιπόν στα τρία διοικητικά τα οποία έχουν διενεργηθεί έως σήμερα, τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Το πρώτο θέμα, το πρώτο συμβούλιο λοιπόν, ήταν η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα πρόσωπα τα οποία γνωρίζετε. Το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν έκτακτο και ήταν η εξουσιοδότηση του Προέδρου για έγκριση μη ετοιμάτων για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χώρο Αντώνης Τρίτσης, στο πάρκο μας. Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αφορούσε θέματα όπως ήταν η κινητικότητα μέσα στο χώρο, μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες του φορέα, για τα μέλη, τα υπηρεσιακά στελέχη που μετέχουν στις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, στους διαγωνισμούς προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, προμήθεια αναλώσιμων ειδών, αλλά και υπηρεσιών αποψήλωσης με απευθείας ανάθεση του καθαρισμού και καθαρισμού χώρων πρασίνων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Ο πολυετής προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, όπως εναρμονίζονται όλοι οι φορείς του δημοσίου. Ο ορισμός ενός μέλους από το ΔΣ προκειμένου να διεκπαιρεώνει τις τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα Ευθύνης του Φορέα. Μία πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού που ήρθε και αφορούσε αρχικά συντήρηση και επισκευή περιβάλλοντος χώρου, μειώσεις στη διαχείριση άλλων πόρων, προκειμένου να δοθεί υπηρεσία φύλαξης μία τρίμηνη με απευθείας ανάθεση μέχρι να γίνει ηλεκτρονικός διαγωνισμός και υπηρεσία πυρασφάλειας πάλι με απευθείας ανάθεση μέχρι να γίνει ηλεκτρονικός διαγωνισμός, όπου ακολούθησε στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αναλυτικά και πλήρως με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ηλεκτρονικό διαγωνισμό των συγκεκριμένων προμηθειών και πυρασφάλειας, φύλαξης και δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτά. Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκαν αυτά που σας προανέφερα για τη συνέγκριση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των τεχνικών προδιαγραφών και το θέμα νούμερο, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ, 4, λέει σχετικά. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ηλίου για την παροχή νερού από το πηγάδι Πρέση. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν μόνο να ληφθεί απόφαση ως αίτημα προς το Δήμο Ηλίου για την συνέχιση της υδροδότησης μέσω του έργου που είχε γίνει από το πηγάδι που είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, το πηγάδι του Πρέση. Αυτό λοιπόν είναι αποδοχή αιτήματος. Δεν έχει γίνει προγραμματική σύμβαση, δεν υπάρχει σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, δεν υπάρχει συζήτηση και πλαίσιο προς το παρόν, αλλά και καμία επαφή του ΔΣ, του Προέδρου ή υπηρεσιακού υπευθύνου με τη διοίκηση του Δήμου, προκειμένου να διερευνηθεί τελικά η έγκριση ή μη υδροδότησης του πάρκου. Αυτό πρακτικά και πολιτικά σημαίνει για εμάς ότι σε κάθε περίπτωση το πάρκο μας πρέπει να μείνει αλόβητο από όλα αυτά που συμβαίνουν και κυρίως από τον μαρασμό του. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το Μάιο του 2023 που έληξε η σύμβαση, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν το έφερε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ακόμα μίας παράτασης για το νερό. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε χωρίς σύμβαση για το νερό στο πάρκο και προφανώς γι' αυτό το ΔΣ το φέρει ως αίτημα προκειμένου να δοθεί νερό και ζωή στο πάρκο. Τώρα, σε όλα τα παραπάνω, θέλω να σας προσθέσω ότι προφανώς και έχουν γίνει συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Απλά να ξέρετε ότι η θέση μας είναι ότι πρέπει να εξευρεθεί μόνιμη λύση υδροδότησης του πάρκου Αντώνης Τρίτσης και εμείς να λειτουργούμε κάθε φορά ως εναλλακτική λύση. Σε αυτό το αίτημά μας, η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίθηκαν αρκετά σύντομα με την εκπόνηση μελέτης, η οποία παραδόθηκε το Φλεβάρι του 2024, την οποία την έχω στη διάθεσή μου, διερευνώντας τρία σημεία άντλησης νερού με γεώτρηση και τελικά ως κοντινότερη και περισσότερο κοντά
στην επιφάνεια της γης, εκείνη κοντά σε ένα θύλακα, σε ένα σημείο στον Κύφισο, στα 160 μέτρα βάθους. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα δείγμα καλής πρακτικής, καλής θέλησης, ότι ο φορέας πράγματι διερευνά τον τρόπο να δώσει μόνιμη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την υδροδότηση του πάρκου. Και αναμένουμε από εκεί και πέρα την πρόθεση και το προσχέδιο της προγραμματικής, προκειμένου να δούμε πώς θα κινηθούμε, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε το πάρκο να μείνει χωρίς νερό. Σε κάθε περίπτωση όμως αντιλαμβανόμαστε και είναι πάγια θέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής ότι πρέπει να πιέσουμε να εξευρεθεί μόνιμη λύση. Το πάρκο να μπορεί να καλύπτει μόνο του τις ανάγκες του για το νερό. Σας ευχαριστώ. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Σταματόπουλος. Σύντομα. Όντως, τα ζητήματα που ανέφερε... Και ο κύριος Κακούρης, συγγνώμη, δεν τον είδα. Τα ζητήματα που ανέφερε η κυρία Δήμαρχος, ότι έχουν συζητηθεί στο ΔΣ του φορέα διαχείρισης, τα έχω δει και εγώ στη Διάβγεια. Είναι τέτοια ζητήματα λειτουργίας, πρακτικά ζητήματα καθημερινών αναγκών κλπ. Εγώ να εξηγήσω λίγο για ποιο λόγο επαναφέραμε το θέμα και με λίγο διαφοροποιημένη διατύπωση για να μπορεί να ξεπεράσει το σκόπελο εντός ή εκτός εισαγωγικών των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής. Επιμένουμε γιατί θα θέλαμε, θα μπορούσε να γίνει και off the record να μιλήσω με την κυρία Δήμαρχο, να μου πει, εντάξει, αλλά μας ενδιαφέρει και το δημόσιο. Για ποιο λόγο, λοιπόν. Πριν μερικούς μήνες είχε δει το φως της δημοσιότητας ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του πάρκου από την Περιφερειακή Αρχή Πατούλη, το οποίο σχέδιο αυτό είχε μέσα ορισμένες απαράδεκτες προβλέψεις, όπως για παράδειγμα το κατά μήκος του καναλιού εμπορικός δρόμος και αρκετές εμπορικές χρήσεις, αξιοποίηση εμπορική του κτηριακού συγκροτήματος, ξενοδοχείο δεντρόσπιτων, ένα αέριος ποδηλατόδρομος και διάφορα άλλα πράγματα. Για το οποίο είχαμε κάνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε καταλήξει σε ένα ψήφισμα λίγο, εντάξει, με διαφορές κτλ. Μας απασχολεί λοιπόν πολύ, μην έχοντας αλλάξει επί της ουσίας η Περιφερειακή Αρχή. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει ο επικεφαλής της, αλλά οι πολιτικοί αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται είναι οι ίδιες. Είναι, στηρίζεται από το ίδιο κόμμα, έχει τις ίδιες αρχές κτλ. Είναι περίπου ίδια, άρα υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε και με εκδηλώσεις και με διαγωνισμό στις οποίες πήραν μέρος φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο σε τι φάση είναι να υλοποιηθεί. Έχει απορριφθεί από την καινούργια Περιφερειακή Αρχή. Πολιτικά δεν νομίζω. Εμείς πάνω σε αυτό κυρίως. Αυτό κυρίως μας απασχολεί. Γιατί το πάρκο Τρίτσι, επειδή είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηλίου, ας πούμε, είναι ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολεί πάντα. Και θα πρέπει να ξέρουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιες είναι οι προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής, του φορέα διαχείρισης που κατά πλειοψηφία αποτελείται από μέλη που έχει υποδείξει η Περιφερειακή Αρχή, παίρνοντας υπόψη ότι ορισμένα ζητήματα εντοπισμένα καιρό συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ας πούμε, τι εννοώ, ότι μπορεί να άλλαξει η Περιφερειακή Αρχή, αλλά φαντάζομαι ότι η πολιτική μένει ίδια. Όπως επί Πατούλη, έτσι και επί Χαρδαλιά, υπό το φόβο της πυρκαγιάς, τη μέρα που φύσαγε, πριν 20-25 μέρες, έκλεισε το πάρκο πάλι. Αρχίσαμε, δηλαδή, τα ίδια. Για να καταλάβετε ότι, άρα αφού η λογική είναι η ίδια της Περιφερειακής Αρχής, το σχέδιο είναι να εφαρμοστεί. Μας απασχολεί πολύ, γιατί είναι ένα επικίνδυνο σχέδιο. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Περισσότερο θέλω να καταλάβετε για ποιο λόγο θέτουμε ξανά το θέμα και τι είδους ενημέρωση δημόσια θέλουμε να γίνει. Λοιπόν, γιατί θα μπορούσα να κάνω τώρα ανάλυση και για τις θέσεις μας και για τα προβλήματα, πώς τα εκτιμάμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Η Δήμαρχος έχει το λόγο. Α, συγγνώμη, έχει ο κύριος Κακούρης. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Σταματόπουλος, συνάδελφος, να συμφωνήσω σε ένα πολύ μεγάλο μέρος
με τα λεγόμενά του. Και αυτό θα το βασίσω καταρχάς στο συμβούλιο που έχει επιλεγεί για να διοικεί το πάρκο. Εκτός από τους δύο δημάρχους που είναι εξ οφίτσιο στο... Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος από τους δήμους στους οποίους ανήκει το πάρκο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όσο για το θέμα του νερού, δεν ξέρω εάν πρέπει να πιέσουμε εκ νέου για το σχέδιο, για τη σκέψη που υπήρχε στο παρελθόν για την υδροδότηση μέσω ενός αγωγού από την Ψιτάλια, ο οποίος θα ξεκινήσει από το νησί της Ψιτάλιας, θα έρθει σε όλη την παραλία, θα βγει περίπου κάπου στο Σκαραμαγκά και με το έργο αυτό θα εξασφαλιστεί και η πυροπροστασία και η υδροδότηση, όχι μόνο του πάρκου του Αντώνη Τρίτσης, που είναι μίγα σε στρέμματα μπροστά στο Ποικίλο Όρος και στο Όρος Σεγάλο. Εγώ νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να γίνει, και επειδή είναι το έργο πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να το αναλάβει, δεν ξέρω αν η περιφέρεια μπορεί και μόνη της να το αναλάβει, τι πιέσεις πρέπει να γίνουν μέσω της περιφέρειας για να ευρεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια ίσως, για να τελειώσει μία και έξω, όχι μόνο η υδροδότηση, αλλά το βασικότερο η πυρόσβεση. Ευχαριστώ πολύ. Η Δήμαρχος έχει ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, η μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί και είναι ούτε 3 μηνών παραδομένη, είναι από την ΕΑΓΜΕ, εξ όσων θυμάμαι και μπορώ να αναζητήσω αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση είναι καινούρια και έχει λάβει υπόψη όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και προϋποθέσεις, ώστε να φτάσουμε πιο γρήγορα στο νερό, στη μόνιμη λύση που συζητάμε. Εννοείται ότι είμαστε υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης, αγαπητοί συνάδελφοι, και σε κάθε περίπτωση να τηρείται το περιβαλλοντικό πρόσημο και ο δημόσιος χαρακτήρας του πάρκου. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποια δείγματα σε ό,τι αναφερθήκατε σε αυτό το, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, master plan της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, εξ όσων έχω καταλάβει, είναι κάτι το οποίο έχει απορριφθεί, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν με έχει εξουσιοδοτήσει ο περιφερειάρχης να απαντώ για εκείνον. Εξ όσων έχω καταλάβει, δεν φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτό. Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχουν οράματα και προθέσεις. Αυτό όμως είναι κάτι, όπως πολύ σωστά τοποθετηθήκατε, ότι εμείς συμμετέχουμε ως δήμαρχοι εξ οφίτσιο και όσο βλέπουμε ότι το πάρκο είναι δημόσιο, τηρείται η ελεύθερη πρόσβαση και σε κάθε περίπτωση είναι κοντά στα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά και δεν απειλείται, εμάς θα μας βρίσκει με το μέρος τους. Όταν δούμε ότι όλο αυτό απειλείται, θα το ξανασυζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά στις δικές μας παρεμβάσεις, έχουμε φωτίσει με προβολή στο βοηθητικό περίπου τις 10 πρώτες μέρες ανάληψης καθηκόντων μας και με τα περιστατικά της παραβατικότητας που είχαν σημειωθεί εκεί. Μάλιστα, το λεγόμενο κτήμα ηλίου, υπάρχουν 4 προβολείς. Οι 2 από αυτούς φωτίζουν χωρίς να ενοχλούν ούτε τα σπίτια, ούτε φωτίζουν προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να φωτίσουμε λιγάκι περισσότερο το χώρο. Διερευνάται η από κοινού συνεργασία και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο σε ό,τι έχει να κάνει για τη διαμόρφωση του χώρου έξω από το δημοτικό στάδιο. Ενώ έχει ξεκινήσει και η αποψήλωση από το φορέα, στα πάρκινγκ επί της οδού Μπίμπιζα, κατά μήκος της λεωφόρου Φυλής μέχρι τα γηπεδάκια, όλη η εξωτερική πλευρά τα σειρματοπλέγματα, κατά μήκος του πάρκινγκ. Σας ευχαριστώ. Θέλετε δευτερολογία? Ωραία. Ο κύριος Ζανέτος θέλει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά με το πάρκο τώρα, ο φορέας διαχείρισης, έχω την αίσθηση ότι έχει άγνοια κινδύνου για ό,τι αφορά το νερό. Και λέω αυτό άγνοια κινδύνου, διότι εάν ο Δήμος Ηλίου πει να κατεβάσει τους διακόπτες και να μην δίνει νερό, το πάρκο τεινάθηκε στην κυριολεξία στον αέρα, διότι κυριαρχεί ως γνωστόν το υγρό στοιχείο, η χλωρίδα, η πανίδα πέριξ αυτού κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεταφέρετε ότι
πρέπει να δουν σοβαρά το ζήτημα. Πρέπει να μεταφερθεί στο νέο φορέα διαχείρισης ότι πρέπει να εξασφαλίσουν τη σταθερή υδροδότηση με κάθε τρόπο του πάρκου. Είναι ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί. Κατά τη διάρκεια των πρώτων μελετών στη δεκαετία του 90, όταν ξεκίνησε να διαμορφώνεται το πάρκο, τότε έγινε μία διερεύνηση για νερό. Η διερεύνηση λοιπόν έδειξε ότι οι γεωτρήσεις εντός των ορίων του πάρκου είναι χαμηλού βάθους και έχουν ελάχιστο νερό η κάθε μία, μη επαρκές για την υδροδότηση. Εκείνο το οποίο κατέληξαν είναι να αξιοποιηθεί μία μελέτη η οποία ποτέ δεν μπήκε σε εργολαβία, έγινε η γεώτρηση στο Ποικίλο Όρος, όπου δίνει 120 κυβικά νερό την ώρα, αρκετή ποσότητα για να υδροδοτηθεί το πάρκο και να περισσέψει. Ωστόσο όμως, επειδή το νερό είναι υφάλμηρο, απαιτείται και μία μικρή μονάδα αφαλάτωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση να το δει ο νέος φορέας διαχείρισης. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σαν δήμο, σαν δήμοι βασικά και σαν φορείς της περιοχής, δυστυχώς δεν είχαμε και δεν έχουμε λόγο. Όταν διαθέτουμε μία ψήφο στις 9, πόσο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καταστάσεις. Είναι θέμα πολιτικής που θα εφαρμόσει ο εκάστοτε πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη. Και κλείνοντας, θα ήθελα στην αναφορά την οποία κάνατε για το λεγόμενο κτήμα Δήμου Ηλίου, δεν είναι καθόλου λεγόμενο, είναι κτήμα Δήμου Ηλίου, το οποίο αποκτήθηκε κατά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως του κτήματος Σερπιέρη, των 350 στρεμμάτων, όπου παραχώρησαν στο Δήμο Ηλίου 350 εκατομμύρια δραχμές, διότι έγινε προ-ευρώ δεκαετία 90, και 75 στρέμματα, μέρος των οποίων αποτελεί το κτήμα του Δήμου Ηλίου. Ευχαριστώ. Η Δήμαρχος εισήσει στο λόγο. Η λέξη λεγόμενο είναι γιατί έχει το όνομα. Φερόμενο θα μπορούσατε να με μέμψετε. Ωραία. Να πω σχετικά με την γεώτρηση στο Ποικίλο Όρος, ότι την έχει κάνει το 1992 ο Μιχάλης Ολιονής, ένας γεωλόγος, η οποία θέλει επικαιροποίηση. Την έχω ήδη προτάξει στους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας. Ακριβώς επειδή είναι από το 1992. Το νερό βρέθηκε στα 184 μέτρα βάθος, το Ποικίλο Όρος, το οποίο αρκεί και να υδροδοτήσει το πάρκο και να κάνει πυρασφάλεια, που είπε ο κύριος Κακούρης, στο Ποικίλο Όρος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, τα 120 κυβικά την ημέρα. Καθώς εδώ πληρώνουμε κάθε χρόνο γύρω στα 60, όχι μάλλον, βγάζει πενταετές, τετραετές πρόγραμμα ο ΟΑΖΑ, 60 εκατομμύρια ευρώ πυρόσβεση και πυροπροστασία στο Ποικίλο Όρος. Με αυτά θα μπορούσε να προστατευτεί και το Ποικίλο Όρος. Αυτά. Λύεται η συνεδρίαση.